Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε ένα παιχνίδι μνήμης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή IMI Content της πλατφόρμας IMI. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα παιχνίδι μνήμης είτε χρησιμοποιώντας την ίδια εικόνα σε ζευγάρια, είτε χρησιμοποιώντας διαφορετικές εικόνες, σχετικές όμως μεταξύ τους. Πάμε να το δούμε και στην πράξη. Έχουμε ήδη μπει στην IMI και πατάμε το εικονίδιο IMI Content. Εμφανίζεται λοιπόν μπροστά μας η λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές. Εάν βλέπουμε το Memory Game το πατάμε, αλλιώς μπορούμε να το πληκτρολογήσουμε και στο πεδίο αναζήτησης. Και ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε το παιχνίδι μας. Θα πρέπει να δώσουμε ένα τίτλο. Δίνω τίτλο από τι φτιάχνετε. Και μπορώ να προσθέσω με τα δεδομένα. Δηλαδή να δώσω μεταξύ άλλων μία άδεια χρήσης στο τελικό προϊόν για να ορίσω ποιος θα το χρησιμοποιεί και με ποιο τρόπο. Βλέπουμε ότι ήδη έχει συμπληρωθεί αυτόματα ο τίτλος σύμφωνα με αυτά που πληκτρολόγησα στο προηγούμενο στάδιο και επιλέγω την άδεια που θέλω. Εγώ για παράδειγμα θα επιλέξω την CC BY NCND. Αυτό σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το παράγωγό μου. Θα πρέπει όμως να αναφέρει το δημιουργό, δηλαδή εμένα. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για εμπορική χρήση και επίσης δεν μπορεί να φτιάξει παραγωγά του και να τα διαθέσει με άλλη άδεια. Βάζουμε και τη χρονιά. Και επίσης στο όνομα του δημιουργού έχει τοποθετηθεί το όνομά μας, αποθήκευση δημιουργού και στη συνέχεια αποθήκευση μεταδεδομένων. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τις διαφορετικές καρτούλες μας, τα ζεύγη καρτών. Όπως ξαναείπα, μπορούμε να επιλέξουμε είτε ίδιες κάρτες, είτε να επιλέξουμε σχετικές μεταξύ τους κάρτες. Όπως και να έχει, εμείς θα βάλουμε τα ζευγαράκια και στη συνέχεια από μόνο του το παιχνίδι θα ανακατέψει τις κάρτες για να ψάξει ο τελικός χρήστης να βρει το σωστό συνδυασμό εικόνων. Πάμε λοιπόν να βάλουμε την πρώτη εικόνα. Πατάω προσθήκη και επιλέγω το σταφύλι. Εάν πατήσω το κουμπί επεξεργασία πνευματικών δικαιωμάτων, μπορώ να προσθέσω πνευματικά δικαιώματα στις εικόνες τις οποίες έχω αντλήσει από το ίντερνετ. Εάν επιλέξετε Public Domain License, τότε δεν χρειάζεται να κάνετε αναφορά στο δημιουργό ή εάν επιλέξετε Creative Commons που δεν είναι όμως απαραίτητη η αναφορά στο δημιουργό. Παρ' όλα αυτά, αν η εικόνα που επιλέξατε χρειάζεται αναφορά στο δημιουργό και συνοδεύεται από μια συγκεκριμένη άδεια, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα κατάλληλα στοιχεία σε 7 εδώ τα πεδία. Το κλείνω τώρα. Εναλλακτικό κείμενο εικόνας σταφύλι. Αυτό μου λέει ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η εικόνα μου δεν εμφανιστεί, θα εμφανιστεί αυτή η λεξούλα. Μπορώ να βάλω έναν ήχο ανοίγματος αν θέλω, εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα να επιλέξουμε την αντίστοιχη εικόνα. Εάν δεν επιλέξω τίποτα στο πεδίο αυτό, τότε η εικόνα του σταφυλιού θα εμφανίζεται 2 φορές στο παιχνίδι μου και έτσι ο χρήστης θα πρέπει να βρει τα 2 σταφύλια. Τώρα όμως θα βάλω αντίστοιχη εικόνα και θα επιλέξω το κρασί. Από το σταφύλι βγαίνει κρασί. Άνοιγμα. Και αν θέλω και πάλι ήχο αντιστοίχησης και κείμενο αντιστοίχησης. Εγώ δεν θα επιλέξω τίποτα από όλα αυτά, δηλαδή ένα κειμενάκι που θα εμφανίζεται όταν καταφέρει ο χρήστης να ταιριάξει το σταφύλι με το κρασί. Προς το παρόν δεν θα επιλέξω εγώ κάτι. Πάμε στη δεύτερη κάρτα. Προσθήκη και πάλι. Και επιλέγω την ελιά. Γράφω και εδώ ελιά. Και αντίστοιχη εικόνα το λάδι. Και πάλι δεν θα επιλέξω κάτι από τα παρακάτω. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελειώσαν οι κάρτες μου. Πατάω προσθήκη κάρτας και πάω να κάνω το τρίτο ζευγάρι. Προσθήκη εικόνας, επιλέγω γάλα και αντίστοιχη εικόνα το τυρί. Δεν επιλέγω και πάλι κάτι. Προσθήκη κάρτας. Προσθήκη εικόνας, το βαμβάκι και το κασκόλ. Βλέπουμε ότι επειδή στις 2 τελευταίες κάρτες δεν είχα βάλει εναλλακτικό κείμενο, οι κάρτες αυτές ονομάζονται κάρτα και κάρτα. Εάν λοιπόν τώρα προσθέσω εναλλακτικό κείμενο, για παράδειγμα εδώ γράψω τη λέξη γάλα, η κάρτα αυτή θα μετανομαστεί σε γάλα και εδώ αντίστοιχα βαμβάκι. Και κάπου εδώ έχω τελειώσει. Ρυθμίσεις παιχνιδιού.
Εάν επιλέξω διάταξη καρτών σε τετράγωνο, θα τοποθετήσει τις εικόνες με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται μια τετράγωνη διάταξη. Επίσης, μπορώ να έχω τσεκαρισμένο το προσθήκη κουμπιού νέας προσπάθειας μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ώστε αν ο χρήστης λύσει το παιχνίδι και θέλει να ξαναπαίξει, να υπάρχει το κουμπάκι της επανάληψης. Επίσης, στις επιλογές εμφάνισης μπορώ να επιλέξω ένα συγκεκριμένο χρώμα θέματος ή πως θα είναι η πίσω πλευρά των καρτών. Να βάλω για παράδειγμα κάποιο μοτίβο που θα είναι η πίσω πλευρά των καρτών. Ας πούμε ότι εγώ θέλω να επιλέξω αυτό εδώ το χρωματάκι και είμαι ένα βηματάκι πριν ολοκληρώσω τη δραστηριότητά μου. Θα βάλω ετικέτες τώρα. Εγώ βάζω πάντα e-learning. Και μετά βάζω οτιδήποτε έχει σχέση με το παιχνίδι που φτιάχνω. Μπορώ να βάλω λοιπόν πρώτη ύλη, τελικό προϊόν, ελιά, βαμβάκι, σταφύλι και γάλα. Και τσεκάρω το εμφάνιση κουμπιού χρήσης που θα σας πω μετά που θα σας χρησιμεύσει. Πατάω το κουμπί δημιουργία. Και έχει δημιουργηθεί έτσι το παιχνίδι μου. Σε περίπτωση που θέλω κάτι να αλλάξω, να προσθέσω ή να αφαιρέσω κάρτες και ούτω καθεξής, μπορώ να πατήσω το κουμπάκι επεξεργασία και ανάλογα να ρυθμίσω και πάλι τις επιλογές μου. Το κάνουμε λοιπόν. Επεξεργασία. Και για παράδειγμα, δεν θέλω να υπάρχει το γάλα, το σβήνω, δεν θέλω να υπάρχει το βαμβάκι, το σβήνω και αυτό και θα υπάρχουν, πατώντας την ενημέρωση, μόνο 4 καρτέλες. Είναι αυτές εδώ. Τώρα, πατώντας το κουμπάκι αντιγραφή στο iframe, μπορώ να προσθέσω αυτό το κώδικα, είτε για να ενσωματώσω το παιχνίδι μου σε κάποια ιστοσελίδα, είτε για να το ανεβάσω σε κάποιο αποθετήριο όπως το φωτόδεντρο. Επίσης, κάνοντας ένα κλικ στην αντιγραφή του URL αντικειμένου, μπορώ να το ανοίξω σε μια καινούργια καρτέλα και έτσι να είναι αυτή η μορφή που θα βλέπει ο τελικός χρήστης. Ή ακόμη, μπορώ να το μικρύνω λίγο για να φαίνεται πιο ωραία η εμφάνισή του, ή ακόμη μπορώ να το στείλω είτε με email είτε με κάποιο άλλο πρόσφορο μέσο, σε κάποιο συνάδελφο για παράδειγμα ή στους μαθητές μου. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς παίζεται. Επιλέγω την πρώτη εικόνα στα φύλλη, κρασί, βρήκα σωστά τα δύο τετράγωνα αυτά. Επιλέγω την επόμενη εικόνα, ελιά, λάδι, μπράβο, εμφανίζεται μήνυμα στο τέλος, αν θέλω πατάω επανάληψη και ξαναμπερδεύονται οι εικόνες. Τώρα βλέπουμε ότι βγάζει πρώτο το λάδι. Λάδι λοιπόν, ελιά και σταφύλι κρασί. Και εδώ μου λέει πόσος χρόνος διανύθηκε μέχρι να καταφέρω να λύσω το puzzle και επίσης πόσα ανοίγματα καρτών έκανα. Αυτό ήταν λοιπόν το παιχνίδι μνήμης. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία που μπορείτε να την ακολουθήσετε και να κάνετε ενδιαφέροντα παιχνίδια και να κάνετε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη διδασκαλία σας. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές στην προσχολική ηλικία και για όποια απορία έχετε μπορείτε να μου γράψετε ένα σχόλιο από κάτω και να σας απαντήσω. Γεια σας!